Τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές αναφέρεται η βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Έλσα Παπαδημητρίου. Εγώ πρέπει να πω καταρχάς ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια που είπα βρέξει, χιονίσει, λιοπύρη. Εγώ φέτος θα κάνω μπάνια. Λοιπόν, και χαίρομαι γιατί τα έκανα. Επομένως ζήτω οι διακοπές. Κατά τα άλλα, σίγουρα οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν, έστω και με ρυθμούς ή χαλαρούς ή αφανείς. Λογικό είναι, ανθρώπινο είναι, επιβεβλημένο είναι. Και οψόμεθα. Βρισκόμαστε μπροστά στις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στην πλευρά της περιφέρειας βλέπουμε μέχρι στιγμής δύο υποψηφιότητες, του κύριου Τατούλη και του κύριου Γόντικα. Και του κύριου Γόντικα. Και του κύριου Γόντικα από το ΚΚΕ. Πώς τις βλέπετε εσείς? Εγώ μίαν ψήφων έχω, έτσι, θα τη ρίξω κατά γνώμονα συνείδησης. Θεωρώ ότι ο κύριος Ράκος είναι ένας πολύ καλός υποψήφιος. Πιστεύω ότι ήταν ο πιο επιτυχημένος ομάρχης στην περιφέρειά μας και ορθώς επελέγει. Από και πέρα πιστεύω ότι η δύναμη των κομμάτων αυτή τη στιγμή βάλεται από την κοινωνία, επομένως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πείσει πέρα από τα κομματικά όρια που είναι όλα στενά και κινούμενα. Απ' την άλλη μεριά και ο Πέτρος ο Τατούλης, ο ανεξάρτητος σήμερα, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, έχει μια προσωπικότητα δυτική, έχει πάρα πολλούς φίλους σε όλους τους νομούς. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για την περιφέρεια και το λαό της. Από πλευρά της Δημοκρατίας, ίσως υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση στο να δώσει στήριξη στους ανθρώπους της προσωπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι. Καταρχάς, αν κοιτάξετε την ιστορία, κανένα κόμμα δεν έχει ποτέ βιαστεί γιατί περιμένει να γίνουν οι διεργασίες και μέσα στα σπλάχνα του λαού να δούνε τι είναι αποδεκτό, μετράνε. Στόχος όλων των εχόντων τη δυνατότητα να δώσουν, να μην δώσουν στήριξη είναι η πιθανότης και όσο γίνεται η βεβαιότης νίκης. Λοιπόν, όπου καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν προσέξετε θα καταλάβετε ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να προφητεύσει κανείς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Περιμένετε, θα δείξει. Στην Αργολίδα η πρώτη υποψηφιότητα ήταν στο Δήμο Επιδαύρου του κυρίου Γκάτσου, του εκπαιδευτικού. Μάλιστα. Εκεί που είχαμε δύο δυνάμεις ισχυρούς δημάρχους, άκουσα και εγώ ξαφνικά ότι δόθηκε χρήσμα κάπου αλλού. Πιστεύω ότι έχει κάποια λογική, γιατί ο Γκάτζος είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, πιστός πάντα στο κόμμα και χαμηλών τόνων και η περιοχή είναι καθαρά νεοδημοκρατική. Νομίζω ότι θα αποδειχθεί ότι ήταν σωστό το χρήσμα και καλό όλους τις ομάδες που αντιπαλεύονται να συνταχθούν. Εκεί θα έπρεπε νομίζω. Τέλος κύριε Παπαδημητρίου, μετά το τέλος των διακοπών από Σεπτέμβριο σας περιμένει πολύ τρέξιμο. 24 Αυγούστου. Είμαι στο δεύτερο τμήμα. Δεν είμαι στο τρίτο, αλλά τον καιρό του τρίτου, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έχω 7 ταξίδια, 2 Αμερικές, κάτι Ασίες, κάτι Αφρικές και πολλή Ευρώπη. Συνεχίζω να είμαι δυναμικά εργαζόμενη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ.